Ορίστε. Δεν με χαλάσανε οι σχέσεις. Ναι, γιατί οι άνθρωποι είμαστε, όλοι κάνουμε τα λάθη μας, συγχωρούμε και προχωράμε. Μ' αγαπά και τον αγαπάω όπως... Μα έτσι πρέπει να είναι. Και είναι τα εγγόνια λοιπόν, πόσα, δύο δισέγγωνα. Και τέσσερα εγγόνια. Πόσα? Τέσσερα εγγόνια. Είπες και τα δισέγγωνα, πόσο χρόνο είναι? 7 χρόνο είναι το κορίτσι και τώρα θα χρονίσει το αγοράκι. Πώς τα λένε? Α, μη μου πεις ότι δεν θυμάσαι. Όχι. Λέω δηλαδή. Έχει το αγωνάκι μου, το κορίτσι, έχει αυτό σπανιόλικο όνομα. Δεν πειράζει. Αμάνι την λένε. Όλα, Αμαλία. Αμάνι. Αμάντι. Αμάνι. Αμάνι. Και πρώτη το αγωνάκι το λένε Νίκο. Νίκο. Τα δισάγκωνα, μετά έχεις 4 εγγόνια. 4 εγγόνια, το πιο μεγάλο από όλα είναι ο Νίκος. Ναι. Τώρα θα έρθει εδώ ο Νίκος. Τον Νίκο τα βλέπω τακτικά, γιατί εδώ, ή από κάτω στο Καρελά πάει, και στο μαγαζί εκεί που δουλεύει πάω κι εγώ καμιά φορά. Πας κάτω, Ελλάδα. Θα σου πω. Πριν 4 χρόνια πήγαινα κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Τώρα πήγα πέρσι, φέτος δεν πήγα. Εμείς πήγαμε φέτος 2 μήνες. Είχαμε και εμείς πολύ καιρό να πάμε. Εγώ έχω κάτσει στο χωριό στην Ελλάδα μέχρι 8 μήνες. Ωραία, σαν τα μέρη μας, ε. Φέτος θα πας? Ο Θεός. Αυτός και εμείς θέλουμε, αλλά εκείνος χαωρίζει. Άκουσα αυτούς τους ανθρώπους, εγώ τώρα που με βλέπεις, που σου λέω 4 χρόνια και πήγα μια φορά, επειδή κάνω αιμοκάθαρση. Α, κάνεις κάθε πόσες μέρες? Κάθε άλλη μέρα. Έχω ένα πρώτο ξάδερφο στο Φάλιρο, στο παλιό Φάλιρο στην Αθήνα, κάτω στην Ελλάδα. Εδώ έχει πάρα πολλά χρόνια, καταδικάστηκε να ζήσει επάνω, γιατί εμάς δεν έχει μηχανήματα στην Κάσο για αιμοκάθαρση. Και καταδικάστηκε, γιατί αυτός αγαπούσε τον τόπο του όπως όλοι μας. Ωραίος άνθρωπος, γλεντζές, αστείος, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην τον αγαπά. Μανώλης Χατζάντης, καλημέρα. Μανώλης Χατζάντης με το όνομα. Και αναγκάζεται κάθε 3 μέρες, είναι και αυτός, όχι σαν και εσένα μεγάλος, 10.000, αυτός είναι 80 κάτι. Κάθε 3 μέρες. Πολύ δύσκολο, καταλαβαίνω. Ευτυχώς και έχουμε στοιχείο. Εσάς είναι μεγάλη χείος βέβαια και θα έχει μονάδα. Έχει μονάδα. Αυτό έλειπε, να μην έχει χείος τέτοια μονάδα. Αν φέτος, γιατί εγώ υποφέρω με τα πόδια. Είχα πάθει μια νύλα δηλητηρίαση στο αίμα και πολλά, αλλά τη γλίτωσα. Και τα πόδια μου σκάνε και τα δύο, πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε και τα δύο μαζί και τρέχουν αίματα. Αν μου βελτιωθούν λίγο. Μια χαρά είσαι, μωρέ. Εντάξει, να μπορείς να μην υποφέρεις, βέβαια, σίγουρα. Έλα μου, τρέχουν αίματα και πονάω. Καταλαβαίνω, ε. Άμα μου πει ο γιατρός ότι μπορεί να πας, θα πάω. Και εγώ είχα πρόβλημα με καρκίνο, μου κάνει χείριση στο λαιμό. Και πέρσι που σου λέω ότι πήγαμε, έπρεπε να σιγουρευτώ ότι με αφήναν οι γιατροί και μου λένε καλό θα σου κάνει, πήγαινε. Γι' αυτό και πήγαμε 2 μήνες που σου πει. Μα και εγώ σου λέω, αν μου πει ο γιατρός πήγαινε, θα πάω. Οπωσδήποτε. Αν μου πει όμως όχι, δεν μπορεί να πάω. Δεν θα πάω. Καλημέρα, Νικόλη.